Είμαστε έξω από το μουσικό σχολείο Σιάτιστας. Οι μαθητές ετοιμάζονται να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Τι σας είπανε? Υπάρχουν κάποια κρούσματα στο σχολείο. Και λόγω των κρουσμάτων ήταν τρία παιδιά. Δύο παιδιά της τρίτης ηλικίου και ένα της γάμα γυμνασίου. Έκαναν αρκετό καιρό τα παιδιά νομίζω να έρθουν. Δεν νομίζω να έχουν κολλήσει και να έχουν επηρεαστεί και άλλα άτομα. Εντάξει, πάμε σπίτι και προσέχουμε. Εσύ είσαι από? Εγώ είμαι από Κοζάνη. Κοζάνη. Και τι τάξη πηγαίνεις? Τρίτη γυμνασίου. Άλλος? Δεν θέλω να πω κάτι. Δεν έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι, αυτά πάνω κάτω. Ναι. Απλά τώρα θα μας κλείσουν για ασφάλεια. Σας είπανε πόσες μέρες? Όχι ακόμα. Όχι. Αλλά γύρω στις 2 εβδομάδες. Και μαθήματα με... Μέσω του WebEx, ναι. Δεν ξέρω, δεν έχω. Ευχαριστώ. Θέλεις να πεις δύο λόγια για το σχολείο που έκλεισε σήμερα? Τι τάξη πηγαίνεις, από πού μας έρχεσαι? Στο Λύκειο, στην πρώτη ηλικίου είμαι. Στην Καστοριά μένω. Ναι. Και είμαι πάρα πολύ δυσαρεστημένη που έκλεισαν τα σχολεία, γιατί στο WebEx δεν γίνεται μάθημα κανονικό. Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Και... Θα προτιμούσα να έρχομαι στο σχολείο και τα νεύρα μου είναι τσακάλια. Συγγνώμη που το λέω δημόσια. Αλλά δεν μπορώ καθόλου να διαχειριστώ αυτό που μου συμβαίνει τώρα. Μάλιστα. Σε καταλαβαίνω. Και είναι ανθρώπινο. Θα προτιμούσες να έρχεσαι στο σχολείο. Ναι. Δεν φοβάσαι όμως, έτσι? Όχι, όχι, δεν φοβάμαι, όχι, όχι. Φοράς τη μάσκα σου? Ναι, φορώ τη μάσκα κανονικά. Σου εύχομαι να ηρεμήσεις, όλα να πάνε κατευχήν και κάνε υπομονή. Ευχαριστώ, να σας πω. Κάνω ρεπορτάζ για το ράδιο Σιάτιστα. Τι σας είπανε σήμερα? Ναι, σήμερα μας είπανε ότι υπάρχει ένας κίνδυνος γενικά σε όλη την περιφέρεια και σε όλο τέτοιο και ότι πρέπει να κλείσουμε και μας έδειξαν 3 ώρες νωρίτερα. Πάτε στα σπίτια σας, έτσι? Πάμε. Τι τάξη πηγαίνεις και από πού έρχεσαι? Από πρώτη γυμνασίου και έρχομαι από την Κοζάνη. Από Κοζάνη. Εγώ είμαι από Σιάτιστα. Ωραία. Μας είπαν ότι θα κλείσουν γιατί έχουν σοβαρέψει τα πράγματα, έχουν ανεβεί τα κρούσματα. Και έχουν εμφανιστεί και 2 κρούσματα στην τρίτη ηλικίου. Φαντάζομαι το έχετε μάθει. Αυτά. Και θα κλείσουμε. Για 16 Μαρτίου μας είπαν, μάλλον. Μάθημα μέσω διαδικτύου. Ναι, ναι. Ευχαριστώ, παιδιά. Λοιπόν, και άλλα παιδιά του μουσικού σχολείου. Ρεπορτάζ κάνω με το ράδιο Σιάτιστα είμαι. Μίλησαν και άλλα παιδιά. Πες μας, από πού έρχεσαι, τι τάξη είσαι? Λοιπόν, παιδιά, τι σας είπαν, φεύγετε, πάτε σπίτια σας? Ναι, μας ήρθε ο διευθυντής και μας είπε ότι αναστέλλει τη λειτουργία του σχολείου και ότι περιμένουμε να φύγουμε. Ωραία, θα έρθουν τα ταξί και τα λεωφορεία. Εσύ έρχεσαι από? Από την Καστοριά έρχομαι εγώ. Καστοριά. Και τι τάξη πηγαίνεις? Πρώτη ηλικίου. Πρώτη ηλικίου. Πες δύο λόγια και εσύ, κοπέλα. Μας είπαν θα ανοίξουμε νομίζω σε 2 εβδομάδες για να δουν για τα κρούσματα που είχαμε. Μας είπαν εμάς και εμείς περιμένουμε τώρα τα ταξί μας. Εσύ φοβάσαι μετά τα κρούσματα, νιώθεις? Όχι. Γιατί και ξέρω ότι η κοπέλα από την Καστοριά μου είπε ότι θα προτιμούσε να έρχεται εδώ στο σχολείο γιατί δεν φοβάται και... Και εγώ θα προτιμούσα να έρθουμε στο σχολείο και απλώς να κλείσει το τμήμα των παιδιών που είχαν τα κρούσματα. Γιατί μέσω της τηλεκπαίδευσης δεν μπορούμε να αναπληρώσουμε κάποια πράγματα και εμείς οι πρώτη ηλικίου γράφουμε και τράπεζα, οπότε μας είναι δυσκολότερο. Οπότε δεν ξέρω. Πρώτη ηλικίου και έρχεσαι από? Βρεβενά. Τα Βρεβενά. Είμαστε έξω από το σχολείο. Δύο λόγια.